Πάμε να συνδεθούμε λίγο με τη μακρινή Φραγκφούρτη, προκειμένου να συνομιλήσουμε με την κριτική. Είναι εκπαιδευτικός, είναι η κυρία Ελένη Αρμάου. Εγώ βέβαια θα τη μιλήσω στον ενικό, καθώς γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Ελένη, την καλησπέρα μου. Νίκο, καλησπέρα σε όλη την Κρήτη, στους συναδέλφους σας και συνεργάτες εκεί στην Κρήτη TV που χρόνια διατηρείται έτσι μια πολύ καλή ποιότητα, σας παρακολουθούμε και από το εξωτερικό. Είμαι άτυχος τώρα, είμαι άτυχος. Στην οικογένειά με πολύ συγκίνηση, βέβαια. Στην μαμά μου τη Στέλλα, στη Μαριά και στον Τάκη, πολλά πολλά φιλιά. Είμαι άτυχος γιατί μάλλον έχει κακοκαιρία και στη Φραγκφούρτη. Έχει κακοκαιρία. Έχει περίπου δεν 11, μου πάει, 12, Ελένη, άκου να σου πω κάτι, δεν μου πάει τίποτα καλά σήμερα, καθώς προσπάθησα να βγάλω από τον Άγιο Νικόλαο μια ζωντανή, έπιασε βροχή, δεν μπορείς ο άνθρωπος να βγει από τη λίμνη. Έρχομαι τώρα σε σένα, σου είχα ζητήσει να βγούμε από το δασάκι εκεί απέναντι, ούτε αυτό κατορθώσαμε. Δεν είναι εύκολο, όχι, δεν είναι εύκολο. Συν της άλλης πρέπει να φοράμε και μάσκα έξω, οπότε αυτό δυσκολεύει την επικοινωνία μας. Έχουν αλλάξει τώρα πια εδώ οι όροι και οι κανονισμοί. Άλλαξαν χθες. Έχουν αλλάξει. Οπότε τι προβλέπετε, Ελένη? Λοιπόν, επειδή έχουν περίπου 370.000 σε όλη τη Γερμανία περιπτώσεις κρουσμάτων, η κυρία Άγγελα Μέρκερ έκανε ειδική ας πούμε, έτσι, αναφορά και ζήτησε να έχουμε και μάσκες και έξω όταν είμαστε. Εμείς ως εκπαιδευτικοί στο σχολείο πρέπει να φοράμε και μάσκα και να φοράμε και την ασπίδα που έχουμε για τα μάτια. Τα αυστηρότερα μέτρα για τα οποία μίλησε η Άγγελα Μέρκελ ταρακούνησαν τους Γερμανούς για την εξέλιξη της πανδημίας. Νομίζω πως ναι. Νομίζω ότι έχουν κρατήσει τουλάχιστον εδώ οι Γερμανοί και οι ξένοι που ζούμε εδώ μια καλή στάση ως προς αυτό. Βέβαια, οι νεαροί άνθρωποι και εμείς βέβαια θέλουμε να βγούμε και να διασκεδάσουμε και αυτό. Εκεί βρίσκεται το θέμα, το να κρατήσουμε μια ισορροπία προστατεύοντας τον εαυτό μας και τους άλλους. Επομένως, λοιπόν, στις εταιρείες που δουλεύουν οι άνθρωποι, στα σχολεία, έξω υπάρχει μια προσπάθεια τέτοια, αλλά θα έλεγα ότι και πάλι είναι δύσκολο. Το σκηνικό το οποίο επικρατεί μέσα σχολεία, εκεί θέλω να εστιάσουμε και να παραμείνουμε και εκεί. Αυτό θέλω να αναλύσουμε, Ελένη. Κατά πόσο οι γονείς δέχονται τα μέτρα τα οποία εντός εισαγωγικών έχουν επιβληθεί στα ίδια τους τα παιδιά. Εδώ πέρα, Νίκο, δέχονται τα μέτρα οι γονείς. Τα παιδιά τα στέλνουν με μάσκες στο σχολείο. Όταν υπάρξει παραμικρή κίνηση ή παραμικρή υποψία ότι υπάρχει κάποιο κρούσμα, αμέσως στέλνει το παιδί σχολείο και μάλιστα έχουμε και isolation room, δηλαδή δωμάτια απομόνωσης για τα παιδιά, μέχρι να έρθει νοσοκόμα οι οποίοι έχουν στο σχολείο. Οπότε, κοίταξε, δεν θα έλεγα ότι μπορώ να μιλήσω για τα δημόσια σχολεία εδώ της Γερμανίας. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά, θα έλεγα, όσον αφορά την αποδοχή. Ξέρουμε ότι οι Γερμανοί έχουν αυτή την τάση να ακολουθούν τους κανονισμούς τυφλά, θα έλεγα. Και υπάρχει αυτή, όπως το λες και εσύ, η τάση να ακολουθούν ακριβώς τους κανονισμούς. Πρέπει να φορούν μάσκες, να βρίσκονται στο 1,5 μέτρο. Και στα εστιατόρια του σχολείου τρώνε τα παιδιά διαφορετικά κατά τάξεις κάθε 20 λεπτά. Ελένη, κρούσματα μέσα στα σχολεία καταγράφονται? Ναι, εμείς είχαμε 2-3 κρούσματα. Εμάς μας γίνονται τεστ κάθε 14 μέρες. Εγώ συγκεκριμένα είχα το δεύτερο ελληνικό τεστ πριν από 15 μέρες. Τώρα έχω πάλι να κάνω το τεστ την Τετάρτη. Ναι. Στις εταιρείες κάνουν επίσης τεστ τα παιδιά. Υπάρχουν κρούσματα, ναι. 2-3. Γιατί και κυρίως οι οικογένειες εδώ πέρα ταξιδεύουν, Νίκο. Είναι άνθρωποι που είναι επιχειρηματίες, είναι τραπεζικοί υπάλληλοι και πηγαίνουν για κάποια συμβουλευτικές ή για κάποια meetings αλλού. Οπότε, ναι, τουλάχιστον επιστρέφουν με την υποψία να έχουν κάποια επαφή, να έχουν κάνει κάποια επαφή, πρώτου ή δεύτερου τύπου. Περιοχές στις οποίες έχει επιβληθεί lockdown? Αυτά είναι τοπικά lockdown. Η περιοχή πρώτη που έχει πρόβλημα, βέβαια, είναι η περιοχή της Κολονίας, με το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκεί υπάρχουν τοπικά lockdown, γιατί δεν μπορούσε εδώ πέρα τα 16 κρατήδια και δύσκολα αποφάσισαν, μπορώ να σου πω, γνωρίζοντας και εμείς εδώ από τα μέσα και διαβάζοντας, τα 16 κρατήδια πρέπει να γίνει συνέλευση και να συμφωνήσουν από κοινού ότι δέχονται αυτά. Για λόγους οικονομίας, να μην πέσει η οικονομία πολύ απλά, και για κοινωνικούς λόγους έχουν επιβληθεί μόνο τοπικά. Στο Μόναχο, στην Κολονία και στη Στουτγάρδη. Είναι όμως εκεί οι περιοχές που είναι στο κόκκινο. Στο κόκκινο. Τι επικρατεί στους δρόμους? Οι Γερμανοί τηρούν τα μέτρα, φορούν μάσκες. Από χθες μου είπες, νομίζω, σωστά. Από χθες είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας. Από χθες.
πριν. Κοίτα, αυτά βέβαια, Νίκο, αλλάζουν όπως ξέρουμε και εμείς και από την Ελλάδα. Ναι, ναι. Είναι ανά την ώρα, έτσι. Οπότε είναι πολύ γρήγορη η αλλαγή των μέτρων αυτών. Πριν από 15-20 μέρες ήταν μόνο υποχρεωτικά να φοράμε μάσκα και υπάρχει προστασία στα μπαρ, στα εστιατόρια και στα σούπερ μάρκετ. Εκτός, ναι, βέβαια, με την εξαίρεση ότι αν κάποιος τρώει ή πίνει το ποτό του, μπορεί να τη βγάλει τη μάσκα, με απόσταση βέβαια. Πολλά εστιατόρια έχουν βάλει φίλτρα ή έχουν βάλει ειδικά, ας πούμε, τζάμια, έτσι, να διαχωρίζεται ο ένας πελάτης από τον άλλο. Κοίταξε, ναι, ακολουθούν, για να απαντήσω την ερώτησή σου. Νομίζω ότι ακολουθούν και στο δρόμο πια. Θα έλεγα τις τάξεις, υπάρχει μια εξαίρεση τάξης του 10%, κάποια νέα παιδιά ή κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια μικρή μετακίνηση των 5 λεπτών. Γενικότερα νομίζω ότι υπάρχει μια. Δηλαδή ακολουθούν οι άνθρωποι τα μέτρα. Ναι, Ελένη, αλλά είναι πάρα, πάρα πολλά τα κρούσματα. Κάποιο κρούσμα στις τάξεις της ελληνικής κοινότητας εκεί, κάποιος Έλληνας ο οποίος γνωστός σου να έχει νοσήσει? Υπάρχει αυτό, ναι. Υπάρχει αυτό, βέβαια. Ναι, υπάρχει αυτό. Μάλιστα, ο Σύλλογος Κριτικών εδώ της Φραγκφούρτης, ο οποίος έκανε πολλούς χορούς κριτικούς και πάρτι πολύ ωραία, ναι, και, ναι, καλούσε και πολλούς γυράριδες από την Κρήτη, έχει κλείσει. Α, μάλιστα. Για τώρα, για αυτές τις μέρες. Το θέμα πότε θα ανοίξει, για όταν έρθει σε επαφή, εκεί επίσης, να κάνουμε κάτι. Αυτό είναι το θέμα και είναι να γεννηθεί. Ναι. Μάλιστα. Η Ελένη Αρμάου θα επιστρέψει στην Ελλάδα κάποια στιγμή? Επιστρέφω στην Ελλάδα για να βλέπω τους γονείς μου, αλλά επειδή τώρα έχω υπογράψει το μόνιμο συμβόλαιο, είναι έχεις και αυτά. Είναι η επιθυμία μου να παραμείνω. Όμως την αγαπώ πάντα και θα σου πω, Νίκο, ότι έχουμε ένα φοβερό θησαυρό. Η Κρήτη είναι, και όπως ήμουν πριν από την Κωνσταντινούπολη που ήμουν δύο χρόνια πριν, αλλά και τώρα που είμαι από εδώ, πρόκειται περί ενός πολύ, πολύ μεγάλου θησαυρού. Α, μάλιστα. Θησαυρός είναι πάρα Κρήτη, πολύ σημαντικό. Η κουλτούρα μας, η μουσική μας, η γλώσσα μας. Το ανακαλύπτω. Βέβαια, θα μου πείτε ότι εντάξει, έπρεπε να φύγεις για το ανακαλύψεις. Σωστό. Αλλά όσο είμαστε απ' έξω, τόσο πιο πολύ το βλέπουμε. Βέβαια, ποτέ δεν είναι αργά να επιστρέψεις πίσω. Καταλήγει και ο Νίκος. Αν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, έχω και τον αδερφό μου, ο οποίος είναι στη Νέα Ζηλανδία. Μου έχει τάξει, περίμενε. Μου έχει τάξει ότι θα βγει και ο Παναγιώτης εδώ στην εκπομπή από Νέα Ζηλανδία. Βέβαια, βέβαια. Είχες και την ξαδέρφη μου την. Κάτσε, θα νομίσουν. Περίμενε. Θα νομίσουν. Από το Λονδίνο. Θα νομίσουν ότι σας έχω βγάλει οικογενειακός όλους. Περίμενε. Οικογενειακός και νομίζω ότι θα έχεις και άλλα πολλά παιδιά και πολλούς φίλους σίγουρα. Και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ και εστιατόρες και κριτικοί. Ελένη, βέβαια. Κριτικά εστιατόρια. Ελένη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να πούμε την καλησπέρα μας, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την αγάπη μου και την εκτίμησή μου για το έργο σου. Θα τα ξαναπούμε. Και το συνεργατών σου. Θα τα ξαναπούμε, να είσαι καλά. Γεια σου, Ελένη. Γεια.